Ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Θα απαντήσω πρώτα στο ερώτημα που αφορά τα σχολεία και τις εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες. Είχαμε πει και επιμένουμε ότι οι συστάσεις που έχουμε κυρίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι να διατηρήσουμε πρωτίστως τα σχολεία ανοιχτά. Αυτό είναι ένα δεδομένο που το ξέρουμε. Ξέρουμε τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν και υπήρχαν από το κλείσιμο των σχολείων και αναφέρομαι και στις κοινωνικές και στις ψυχολογικές και στις εκπαιδευτικές και στις οικονομικές επιπτώσεις. Σε συνάρτηση και με αυτό που είπε ο κύριος Τσιούτης, ότι έχουμε πράγματι ένα αρκετά μεγάλο δρόμο ακόμα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, με βάση το ερώτημα που θέσατε, είναι γιατί απαγορεύσαμε τις εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες, αφού στο σχολείο συνεχίζουν τα παιδιά. Μία παράμετρος που την είπαμε και πρέπει να την καταλάβει ο κόσμος και εν μέρη την ανέφερε και ο κύριος Νικολόπουλος είναι το κομμάτι ότι προσπαθούμε να έχουμε κατά το δυνατό μία ομαδοποίηση, σταθερές ομάδες, ελάττωση των επαφών και να μην έχουμε το φαινόμενο του cross-contamination, δηλαδή από διαφορετικές ομάδες, από διαφορετικά σχολεία να συναντιόνται και να δραστηριοποιούνται με κάθε τρόπο. Είτε μιλάμε για κοινωνική δραστηριοποίηση, είτε μιλάμε για αθλητική δραστηριότητα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχουμε και ασυμπτωματικά άτομα τα οποία μπορούν να μεταδώσουν, μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε πιο γρήγορη και σε διασπορά σε περισσότερα σημεία. Δηλαδή, πρακτικά, εάν σε μία π.χ. δραστηριότητα εξωσχολική μαζευτούν 20 παιδιά, εκ των οποίων έχουμε 2-3 ασυμπτωματικούς φορείς και είναι από διάφορα σχολεία, από διάφορες οικογένειες, ενδεχομένως η μετάδοση να ακολουθήσει έπειτα σε διάφορα σχολεία και σε διάφορες οικογένειες. Άρα, σε σύνοψη αυτών που είπε και ο κύριος Νικολόπουλος, η πρόθεσή μας είναι να ελαττώσουμε κατά το δυνατόν τις επαφές μας, να σταθεροποιήσουμε αυτές τις επαφές μας, να έχουμε σταθερές μικρές ομάδες. Στην ομαδοποίηση που ανέφερε και ο κύριος Τσιούτης στον εργασιακό χώρο, ισχύει παντού. Άρα, λοιπόν, ο στόχος ήταν αυτός. Τώρα, όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες που αναφερθήκατε μέσα στο σχολικό χώρο, εννοείται πως είμαστε υπέρ της ευεξίας των παιδιών και προσπαθούμε να βρούμε κάποιες ισορροπίες. Άρα, για μέσα στο σχολείο, όπου μπορούμε να θεωρήσουμε μία τάξη ως μία σταθερή ομάδα, εκεί ενδεχομένως, λαμβάνοντας τα μέτρα και εφαρμόζοντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να είναι πιο, ας μου επιτραπεί ο όρος, ελεγχόμενη κατάσταση. Όταν όμως έχουμε διαφορετικές ομάδες, και δεν μιλάω μόνο για παιδιά, μιλάω και για ενήλικες που αντιστοίχως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο το απόγευμα, όπως καταλαβαίνετε, αυξάνεται η πιθανότητα της διασποράς σε διαφορετικούς χώρους, σε διαφορετικές οικογένειες, σε διαφορετικές ομάδες. Δεν σας άκουσα. Κοιτάξτε, όσον αφορά τα γυμναστήρια και τις σχολές χορού, είχαμε και κάποιες αλυσίδες όσον αφορά τα γυμναστήρια. Ξέρουμε επίσης ότι ένας χώρος ο οποίος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος είναι τα αποδυτήρια και γι' αυτό το λόγο είδατε να παίρνονται κάποια μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι ενδεχομένως, αν δούμε επιδείνωση, να προχωρήσουμε σε αυστηροποίηση όσον αφορά τις δραστηριότητες γενικά.